Ora, el text diu, quan pagues els fons de Dios, estàs motivat, grami en vez de, ja, ex el fons de Dios, menys estàs motivat. Δεν πειράζει. Ελέγχουν για ένα βραβείο. Είναι ένα σύστημα σηματοδότησης τηλεδιοίκησης σε διπλή γραμμή. Αυτό ξεκινάει από την πληθωρέα και είναι μέχρι το δομοκό. Εδώ μπορούμε να κάνουμε διασταυρώσεις στις αμαξοστοιχίες χωρίς η σταθμή να είναι πανδρομένη. Είναι ένα σύστημα που έχει ασφάλεια 100% όταν λειτουργεί σωστά και λειτουργεί. Με το σύστημα αυτό έχει αυξηθεί η χωρητικότητα κατά 70%. Ενώ προηγούμενα, όταν ο σταθμός ήταν επανδρομένος, μετά από 8 ώρες που ήταν συνήθως η βάρδια ενός εργαζόμενου, έκλεινε και δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί η διασταύρωση. Αυτό το σύστημα έχει αυξηθεί η χωρητικότητα κατά 70%. Ένα παράδειγμα είναι στο σταθμό Μπράουλο. Βλέπουμε τα φωτάκια αυτά που αναμοσβήνουν, είναι οι αιχμές. Είναι ηλεκτρικές και δώσαμε έναν κωδικό αριθμό και οι αλλαγές έχουν διευθυντηθεί στη δεύτερη γραμμή του Μπράουλου. Εκεί θα εισέλθει μια αμαξοστοιχεία στη δεύτερη γραμμή, όταν αυτή σταθμεύσει και έχει εξασφαλιστεί η αμαξοστοιχεία στη δεύτερη γραμμή, θα κάνουμε μια καινούργια χάραξη με ένα καινούργιο κωδικό στην κυρία γραμμή του Μπράουλου. Όχι, δεν κάνουμε τηλέξω. Εκεί τώρα βλέπουμε, είναι πλασματική βέβαια, αν υπήρχε ένα τρένο στη δεύτερη γραμμή του σταθμού Μπράουλου και είχε σταθμεύσει, ήταν η έξοδος πράσινη για να συνεχίσει πορεία προς τον ελεύθερο χώρο. Και αυτό δουλεύει επί 24 ώρες βάσεως. Ναι, αυτό είναι 24 ώρες και όπως σας είπα και προηγουμένως, χωρίς να είναι επανδρομένη η σταθμή, μπορεί να πραγματοποιούνται διασταυρώσεις, μειώνονται οι καθυστερήσεις και πάνω απ' όλα υπάρχει ασφάλεια 100%. Το σύστημα αυτό, αν υπάρξει ένα λάθος, θα είναι ανθρώπινο ή του μηχανήματος? Το σύστημα όσο λειτουργεί δεν υπάρχουν λάθη. Το ανθρώπινο λάθος θα έχει όταν το σύστημα δεν θα λειτουργήσει και θα επέμβει ο ανθρώπινος παράγοντας, το οποίο το σύστημα είναι εκτός λειτουργίας, τότε επεμβαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας, εφαρμόζουμε τους κανονισμούς που προβλέπουν σε περίπτωση που δεν λειτουργεί το σύστημα, είναι ένα χειροκίνητο σύστημα διευθέτησης αλλαγών της τροχιάς, οπότε είναι ανθρώπινος πράγμα. Όταν λειτουργεί το σύστημα όμως δεν υπάρχει περίπτωση βλάβης. Η ευλάβηση μπορεί να υπάρξει, δεν υπάρχει περίπτωση βλάβης. Οι φύλακες που βλέπουμε κατά καιρούς πάνω στην Αρπίνη, στον Ασοπό, αυτοί τι ρόλο παίζουν, τι ελέγχουν? Επειδή κάνουν αυτό το κομμάτι είναι ορεινό, ο φύλακας έχει καθοδόν, επειδή μπορεί να υπάρξουν κατολιστήσεις, μπορεί η σιδηροτροχιά να έχει μία ρογμή, και επειδή αυτή η περιοχή είναι ορεινή και έχει γέφυρες, έχει τούνελ, είναι και μια έτσι περιοχή δύσκολη, είναι υποχρεωμένη να γίνεται μια φύλαξη από φύλακες, γραμμές, έτσι τους λέμε, και στις παιδινές διαδρομές, εκεί που η γραμμή είναι στον κάμπο και δεν έχει πρόβλημα, εκεί είναι πιο ωραία η φύλαξη, ενώ εδώ είναι σε πιο μικρά χρονικά διαστήματα. Οι διακόπτες που έχουν πάνω την έμειξη είναι ότι δεν ελέγχονται πλέον από το σύστημα ελέγχου του σταθμού γενοπλαδίων. Είναι μια βλάβη του συστήματος τηλεδιοίκησης και πρέπει να πάνε οι τεχνίτες να κάνουν αποκατάσταση της βλάβης για να μπορέσουν ο τηλεδιοίκητης από εδώ να δώσει τις εντολές. Και να δίνουν εντολές πλέον σε αυτούς τους σταθμούς, δεν τις παίρνουν οι σταθμοί γιατί δεν είναι εκτός συστήματος. Πράσινα, άμεσα, χωρίς να δώσω κωδικό, πατάω το διακόπτη αυτόν και γίνονται κόκκινα το φωτόσημα. Και από την μία πλευρά και από την άλλη. Thank you.
Αυτό το διακόπτη είναι όπως έχουμε την περίπτωση που οι σταθμοί είναι in και μπουν εντός συστήματος, τότε πατάω αυτό το LC, κάπου όπως είναι στην αρπίνη, μου δείχνει αυτή την ένδειξη. Αυτή ήταν η τελευταία ένδειξη που είχα. Και τώρα επανέρχεται και μου λέει η ένδειξη που είναι η τελική είναι αυτή. Αν τελικά είχε μείνει μια ένδειξη η οποία δεν είχε σχέση με την πραγματικότητα. Αυτό εδώ η διακόπτωση που είναι όταν δίνω μια εντολή και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, ξαναδίνω αυτή την εντολή και τη δίνει το σύστημα ξανά μόνο του. Μια εντολή που έδωσε και δεν την έχει υλοποιήσει, ξαναπατώ αυτό το διακόπτη για να μην ξαναδώσω κωδικούς από το χειριστήριο και επαναλαμβάνω την εντολή που του έδωσε. Και όταν θέλω να κάνω επιλογή σε ποιον σταθμό θέλω να κάνω μια χάραξη, είναι ο διακόπτης, τα λαφτικά κουμπιά, κάνω την επιλογή σε ποιον σταθμό θα δώσω την εντολή. Κάθε κλειδί έχει τον κωδικό του? Όχι, κάθε χάραξη έχει τον κωδικό του και ανάλογα τι κίνηση θα κάνει. Όταν το σύστημα πρόκειται να του μιλήσει για χάραξη, πρέπει το πρώτο νούμερο να είναι το 1. Όταν το σύστημα πρέπει να το βάλει σε κατάσταση ρυθμών, το πρώτο νούμερο είναι το 2. Και συνεχεία βάζει και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά. Δηλαδή η πλευρά 1 είναι από την πλευρά της Αθήνας, η πλευρά 2 είναι από την πλευρά της Θεσσαλονίκης. Όταν θέλω να κάνω μία χάραξη, του δίνω τον κωδικό 1-1-3. Είναι χαρακτηρισμένες οι γραμμές. Οπότε θα πάει στην κυρία γραμμή. Αν του δώσω 1-1-5, θα πάει στην δεύτερη γραμμή. Σε αυτούς τους σταθμούς, αν δεν κάνω λάθος, μερικοί είναι επανδρομένοι, έτσι. Επειδή το τμήμα είναι ορεινό και επειδή παρουσιάζονται προβλήματα στο σύστημα, είναι ορεινή διαδρομή και είναι δύσκολη διαδρομή, και επειδή το μήκος των γραμμών είναι μικρό και τα τρένα είναι μεγάλα και υπάρχει πρόβλημα να μην χωράνε και να μπορούν να κάνουν διασταύρωση, τότε υπάρχει ένα σταθμάρχης εκεί που βοηθάει την κυκλοφορία. Και ένα άλλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι τα μηχανοκίνητα βαγονέτα, αυτό το σύστημα για να κυκλοφορήσει πρέπει ο κατασκευαστής έχει δώσει να είναι 3,5 τόνος κατάξονα το βάρος του. Αν είναι λιγότερο από 3,5 τόνους κατάξονα, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει το σύστημα και πάει με τον παλιό τρόπο κυκλοφορίας. Παίρνει γραμμή ο σταθμάρχης από τον επόμενο ενεργεία σταθμό και κυκλοφορεί το μηχανοκίνητο. Από το σταθμό του Γιαννοκλαδίου περίπου πόσο τρένα περνάνε την ημέρα? Περίπου 30 τρένα. 30 τρένα. Συμπεριλαμβάνονται και τα εμπορικά σε αυτά? Ναι. Από εμπορευματική κίνηση τι υπάρχει? Μετά τα γεγονότα της Ιουγκοσλαβίας είναι μειωμένη η εμπορική κίνηση.